Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατείο συνεταιριστικός χαρακτήρας της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, καθώς αν δεν πετύχει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της απαραίτητης ανακεφαλαιοποίησης, κινδυνεύει να περάσει σε ξένα χέρια. Αυτό τονίστηκε σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, όπου σύσσωμοι τοπικοί φορείς δήλωσαν αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη για να διατηρηθεί η φυσιογνωμία της τράπεζας, που επί χρόνια παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία, στηρίζοντας χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Κρήτης. Οι τοπικοί φορείς απίφθηναν κάλεσμα σε όλους τους κριτικούς να ανταποκριθούν, προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό που φτάνει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός μας είναι, σαν επιμελητήριο και οι υπόλοιποι φορείς, να μείνει αυτή η τράπεζα στα χέρια των κριτικών. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται όλοι να συμβάλλουμε για να πετύχει το εγχείρημα. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες μπροστά μας. Ως την Πέμπτη, ως Τετάρτη τελικά, η ημερομηνία καταληκτική. Πρέπει να δώσουμε όλοι το 100% των δυνάμεών μας, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας. Αυτή τη στιγμή η Παγκρία Τράπεζα βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή, στην οποία νομίζω ότι όλοι όσοι θέλουν να αισθάνονται κριτικοί πρέπει να συμμετέχουν. Ο καθένας στο βαθμό των δυνατοτήτων του. Δεν σας κρύβω ότι γίνονται πολλές συζητήσεις και με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και εδώ και στην Αθήνα. Ο στόχος είναι εφικτός, αρκεί η τοπική κοινωνία να ενεργοποιηθεί. Μέχρι σήμερα πάντως, η συμμετοχή των κριτικών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έκρυψε για το λόγο αυτό την απογοήτευσή του, αλλά και τη συγκίνησή του, βλέποντας ότι ο κίνδυνος να περάσει σε ξένα χέρια το δημιουργήμά του είναι ορατός. Από εδώ, από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ξεκίνησε πριν 23 χρόνια. Και τους καλώ, όπως μας ακούσανε τότε την Οργανωτική Επιτροπή και ήρθαν με σημαντικά ποσά, να το κάνουν και τώρα. Σας ευχαριστώ. Σας είδατε. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτή η συγκίνηση. Υπάρχει και η αγωνία. Δεν... Λίγο νεράκι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο δική μου. Βεβαίως παρεμβαίνουμε και διεκδικούμε την στήριξη της τράπεζας, γιατί δεν θέλουμε να πάει και αυτή στο δούνου του. Πάντως, στελέχοι της τράπεζας εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι η Παγκρίτια θα καταφέρει τελικά να εκπληρώσει με επιτυχία την πολυπόθητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τη στήριξη όλων των κριτικών, που δεν θα επιτρέψουν τελικά η επιχρόνια τράπεζά τους να γίνει μια άλλη τράπεζα. Και είμαστε όλοι εδώ μαζί με τους φορείς για να πετύχουμε το στόχο, που τον θεωρώ εφικτό. Κατά τη γνώμη μας και ζητάμε από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του νομού, να πάρει θέση και να έχει ίδια μεταχείριση όπως συνέβη με τις άλλες μη συστημικές τράπεζες.